Γεια σας, είμαι η Γκόλντι. Και είμαι η Χριστίνα. Και είμαστε η Νούγκο Squad. Oh yes, 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 yes. We are back with news. Εννοείται. Εντάξει, έχουμε κάποια περίεργα θα το έλεγα news. Είχαμε περίεργα και διαφορετικά, έτσι μεγάλη γκάμα. Ναι. Ναι. Αυτό μπορώ να το πω. Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Ίσως να μην έχουμε μεγάλη ποικιλία και πολλά, αλλά interesting. Να σου πω κάτι, το επεισόδιο που είχαμε κάνει, που είχαμε 2 εβδομάδες κενό και κάναμε μετά τα news που ήταν, ξέρω εγώ, 5 σελίδες. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό ήταν το peak. Ισχύει και δυσκολευτήκαμε λίγο, βοήθεια. Εντάξει. Οπότε τώρα ξεκινάμε με τον Ζίκο. Ζίκο, να σου πω κάτι, επιτέλους, εγώ μπορώ να το πω αυτό, επιτέλους γύρισε από το στρατό. Δεν είναι καλά το παιδί. Αμάν και πόσα έκανε να γυρίσει. Γενικά έχεις πάρα πολλές επιστροφές από το στρατό εσύ φέτος. Ισχύει, JSF από Car, Ζίκο. Δεν θυμάμαι άλλους τώρα. Αλλά ναι, γύρισε, περιμένω να κάνει και comeback, ελπίζω. Αν και η μόνη ανακοίνωση που έχουμε τώρα προς το παρόν είναι ότι η εταιρεία του, το COS, φαντάζομαι έτσι λέγεται, COS Entertainment. Ναι, COS. COS. COS Entertainment. Θα κάνει launch ένα έτσι boy group. Θα είναι η πρώτη απόπειρα του Ζίκο για boy group. Πραγματικά η πρώτη απόπειρα. Να πούμε εδώ ότι το Entertainment COS που έχει φτιάξει ο Ζίκο το έκανε το 2019 και ότι το 20 μπήκε κάτω από την Hype Labels. Okay, Hype. Η Hype είναι καινούργια εμνέτια survival μάλλον. Πραγματικά, αυτό δεν το ήξερα αλήθεια, ότι έχει μπει κάτω από την Hype, πολύ ενδιαφέρον. Και να πούμε ότι προς το παρόν οι μόνοι καλλιτέχνες κάτω από την Coach Entertainment είναι ο Ζίκο ο ίδιος και ο Town, ο οποίος είναι ένας rap καλλιτέχνης που έχει και συνεργάζονται. Οκ. Okay. Και είμαι λίγο περίεργη για το όλο έτσι program το οποίο ετοιμάζουν, γιατί θα είναι rapper audition στην ουσία. Α, η επόμενη Block B. Η επόμενη, ναι. Είναι ωραίο που θα ήταν. Θα μπορούσε. Ωραίο. Ισχύει, μας λείπει λίγο ένα τέτοιο vibe. Εάν βγει κάτι τέτοιο, θα ζητήσουμε copyright. Ναι. Ωραία. Έτσι, βέβαια. Αυτά λοιπόν με τον Ζίκο. Αναμένουμε να δούμε τι θα μας δείξει στην πορεία. Για να δούμε, για να δούμε. Βέβαια, εδώ πέρα είχαμε και τα exciting news που πήγε η Ροζέ στην Αμερική και την ρωτήσανε τι, που τι τρέχει με τις Blackpink, τι γίνεται. Και είπε ότι προετοιμάζουν άλμπουμ. Α, οκ. Και ότι θέλουν να δούνε τους φανς τους κοντά στα τέλη του χρόνου. Α, έχουμε δηλαδή περιθώριο, ε. Περίμενε όμως. Γιατί αυτό το είπε μόνο η Ροζέ. Δεν έχει βγει από την εταιρεία να γυρίσει να πει κάποιος κάτι. Όπως σε αντίθεση που βγήκε τώρα με την Τζένι. Α, για να δούμε. Κοίτα, καιρός είναι να κάνουν αυτό το comeback. Είναι! Δεν είχαν πει στο Rolling Stones ότι έχουν ετοιμάσει ή ετοιμάζουν το βίντεο κλιπ. Ναι, και αυτό τι σημαίνει. Σου το έχω ξαναπεί μέχρι να το δω. Δεν το πιστεύω. Ναι, άλλο τι λένε και άλλο τι πάτε θα το δούμε. Δεν το πιστεύω. Γι' αυτό και πιστεύω καλύτερα την ανακοίνωση ότι το HBO series The Idol θα έχει μέσα και την Τζένι. Α, βεβαίως. Κάτι πήρε το μάτι μου. Θα κάνει μάλλον ένα guest σε αυτό το έτσι, series, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο The Weeknd, γνωστός καλλιτέχνης στην Αμερική. Και είναι ένα series έτσι, στην ουσία, created από τον ίδιο και συμμετέχουν και ο Sam Levinson και η Reza Fahim. Να το πω ερωτηματικά λίγο με το όνομα, συγγνώμη κιόλα. Το οποίο είναι ένα series έτσι, που κάνει follow μια female pop singer και θα υπάρχει ένα romance έτσι, με έναν ενδιαφέρον. Τύπο. Εμένα όλο αυτό γιατί μου ακούγεται σαν Korean drama. Θα μπορούσε να είναι. Θα μπορούσε. Μπορούσε να είναι. Και γενικά είναι ένα series το οποίο τώρα γυρίζεται στην ουσία στο Los Angeles και θα έχει ένα mini guest ρόλο η Τζένι. Αναρωτιέμαι τι ρόλο θα είναι αυτό. Κανονικά θα έπρεπε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά μπορούσε να είναι η female, ισχύει η pop singer. Ναι, αλλά άμα έχει να κάνει με romance τέτοια θα ήταν πολύ tricky να τη βάλουν μέσα. Λίγο νωρίς. Τι λίγο νωρίς, εδώ πέρα βγαίνει με την κανονική τη ζωή και. Ισχύεται όλος ο κόσμος. Καλά, ισχύει. Βέβαια, εντάξει, είχαμε δει και την Jisoo πρόσφατα στο Snowdrop το δράμα. Έπαιζε. Ήταν Korean based. Εντάξει. Διαφορετικό. Είναι διαφορετικό. Εντάξει, λοιπόν, αναμένουμε να δούμε πληροφορίες και πότε θα βγει το series να το δούμε κιόλας. Άντε να δούμε. Γενικά να σας δούμε. Γενικά να σας δούμε αυτό. Λέω εγώ τώρα. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα και να πάμε στην επιστροφή μάλλον που θα γίνει με το
Idol Star Athletics Championship, το οποίο είναι του NBC, το κανάλι, το οποίο έκανε κάθε χρόνο, να θυμηθούμε παλιότερα, σε συνήθως Lunar New Year ή Chuseok Holidays, και περιλαμβάνει στην ουσία αθλήματα και συμμετέχουν τα περισσότερα idol εκείνη την εποχή που είναι έτσι λίγο στα πιο πάνω τους, ας το πούμε. Κοίτα, ενώ το χαίρομαι σαν θεσμό, το συχαίνομαι ταυτόχρονα. Όλοι μας πραγματικά. Είναι η αντίδραση, νομίζω, που πλέον έχουμε περισσότερη για το συγκεκριμένο event. Ναι, όλοι οι παλιοί φαν που ζούσαμε τότε που περιμέναμε τα Idol Athletic Championship να γίνουνε. Γιατί εννοείται ότι όταν ένα ολόκληρο entertainment κλειδώνει τα idol του και ξαφνικά τα αφήνει ελεύθερα μέσα σε ένα στάδιο που μπορεί να πάει και κόσμος να τα δει, περιμένει στη γωνία να δεις interactions. Καλά, εννοείται. Αυτό ήταν, να σου πω κάτι, το δικό μου happy moment. Αυτό, γιατί... αυτό είναι το μόνο happy moment. Τα interactions ήταν αυτό που περιμέναμε πραγματικά πώς και πώς. Γιατί όντως βλέπεις πολλά group τα οποία καμιά φορά δεν περιμένεις κιόλας να δεις μαζί. Και δεν περιμένεις γενικά να κάνουν παρέα ή να ξέρουν ο ένας τον άλλον. Απλά το κακό της πλευράς είναι ότι πάντα και συνήθως έχουμε και injuries. Πολλά idols. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι το ότι πάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι οι συνθήκες λίγο έως πολύ δύσκολες, γιατί κάνουν πολλά αθλήματα, συμμετέχουν σε αρκετά. Αλλά αυτό, κατά καιρούς έχουμε και πολλά injuries. Νομίζω τα τελευταία χρόνια κάποιες εταιρείες είχαν γυρίσει και είχαν δηλώσει ότι, ξέρετε κάτι, τα δικά μας idol πλέον δεν τα στέλνουμε, δεν θέλουμε να τα στείλουμε, γιατί είναι απλά πάρα πολλές ώρες και κουράζονται χωρίς λόγο. Είναι καλύτερα κάτσε και κάνε training, ας πούμε. Απ' τη μία το καταλαβαίνω, αλλά απ' την άλλη, ξέρεις τι γίνεται με τους fans. Όπως και εμείς αυτό που λέμε. Ναι, μεν λέμε ότι α, δεν μας νοιάζει, δεν το θέλουμε σαν θεσμό και μπλα μπλα, αλλά θα καταλήξουμε να το δούμε. Θα καταλήξουμε. Ναι, ναι, γιατί είμαστε κλόν, το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή και να ξεκινήσει πάλι, άμα ξεκινήσει όπως λένε, πάλι θα γίνει ένας χαμούλης. Ναι, έχει να πέσει το illegal streaming, σύννεφο. Και όντως μην ξεχνάμε, γιατί αυτός ο θεσμός κυρίως είναι και για τα νεότερα group που βγαίνουν. Δεν θα μου πάει τώρα κάποιος που είναι 7 χρόνια idol. Θα πάνε πιο καινούργοι. Είναι μια ευκαιρία και για αυτούς έτσι λίγο να προωθηθούν, να τους δει λίγο και κάποιος που δεν τους ξέρει. Γιατί θα είναι κοντά σε κάποιο άντολ που ακολουθώ και θα τον δω και τον άλλον. Νούγκο Athletic Championship. Ναι, θα μπορούσε. Ναι, μάλλον κάπως έτσι. Μάλλον κάπως έτσι. Αλλά σίγουρα θα είναι και ευκαιρία για τους καινούργιους. Τα δύο τελευταία χρόνια δεν έχουμε δει. Που πολλά. Δεν υπάρχει και exposure κιόλας. Αυτό, αυτό. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Κρίμα, βέβαια, πάλι. Α, βέβαια, τώρα, μιας και λέμε έτσι για events και εκδηλώσεις, να πάμε σε ένα streaming platform, το Wavy, το οποίο θα ξεκινήσει κάτι ενδιαφέρον από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα για τα δεδομένα της Νότιας Κορέας πάντα, όπου θα γίνει μάλλον το first year couple dating reality show. Λέγε. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό στα δεδομένα της Νότιας Κορέας, πραγματικά. Θα περιμένω να το κάνει η ίδια η χώρα μπαν. Ξέρεις τι γίνεται. Αυτό είναι το καλό, γιατί είναι streaming platform. Δεν είναι δημόσιο κανάλι στην τηλεόραση να πεις ότι α, δεν σου επιτρέπω να το δείξεις. Οπότε ναι, δεν μπορείς να επέμβεις. Και πραγματικά είναι μια ευκαιρία για να δείξουν ένα support στην κοινότητα. Έχουν κοινότητα. Γιατί προφανώς έχουν κοινότητα. Εννοείται και είναι ευκαιρία να δειχτούν έτσι και αυτά τα θέματα λίγο παραέξω στον κόσμο. Και γίνεται με έναν τρόπο, γιατί μην ξεχνάμε το τελευταίο 1-2 χρόνια έχουν μεγάλη αύξηση στην τηλεθέαση τα reality show, τα οποία είναι dating και couple inspired. Όπως και το Single Inferno. Μάλιστα. Και το Eden, τα οποία παίζονται και είναι έτσι πάλι τύπου με couples, τους παρατάνε σε μια παραλία. Οπότε, οπότε σου λέει μας, γιατί μας αφήνετε απ' έξω. Ναι, εγώ ενδιαφέρομαι να το δω πώς θα εξελιχθεί. Να σου ναι, θα ήταν ωραίο. Αν δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε VPN. Ναι, αυτό θα πρέπει νομίζω να το δούμε. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται, εφόσον είναι ήδη streaming platform. Λογικά όχι. Απλά να ευχηθούμε, παιδιά, να μην γίνει με χυδαίο τρόπο ή πολύ exposure. Γιατί, ας πούμε, και τα άλλα που αναφέραμε, όπως το Single Inferno και το Eden κυρίως, είχε λίγο ένα hate έτσι, από το κοινό, γιατί θεωρήθηκε πολύ skinship exposure και πολύ sexual σαν series. Ας ελπίσουμε ότι θα το κρατήσουν λίγο low, ώστε να μην υπάρξουν και τα αρνητικά σχόλια από το κοινό, σε τέτοιο βαθμό τουλάχιστον. Γενικά, βέβαια, η queer κοινότητα ή δεν θα κάνει τίποτα ή θα είναι all out, οπότε δεν μπορείς να το προβλέψεις, να το προβλέψεις αυτό, ναι, το πράγμα. Πραγματικά. Εντάξει, ας ξεκινήσει να το δούμε πώς θα είναι. Ναι, ναι, ναι. Να πούμε, βέβαια, εδώ πέρα ένα άλλο περιστατικό, το οποίο με χαρά δεν παρακολουθούσα με τα τελευταία 2-3 χρόνια λόγω του COVID και επειδή σταματήσανε και τα ταξίδια. Είχαμε αυτό το μικρό incident των Stray Kids που πήγανε στην Ιαπωνία. Αχ, αυτά είναι πάντα τα αρνητικά που δεν μας αρέσει να βλέπουμε, γιατί όταν ένα idol για τον οποιοδήποτε λόγο έχει schedule εκτός Κορέας, αναγκαστικά, παιδιά, θα ταξιδέψει, αναγκαστικά θα πάει στο αεροδρόμιο και πάντα θα δεις ένα τσούρμο από fans και δημοσιογράφους να πέφτουν πάνω τους σαν τα κοράκια και δυστυχώς
σιγά-σιγά με το συμβάν εδώ πέρα να γίνεται αυτή η διακατάσταση, να πέφτουν πάνω στα idols και τον Χαν δυστυχώς να πέφτει κάτω, ενώ... Καλά, βρήκανε member τώρα, αυτός μπορεί να γυρίσει να πέσει στο ίσιωμα, δεν είναι θέμα. Πώς και να έχει, γιατί δυστυχώς βγήκανε και fancams, δεν είναι, βγήκανε βιντεάκια τέλος πάντων από το περιστατικό που ενώ περπατάει ο άνθρωπος και ενώ έχει και τους bodyguard δίπλα του να τον περιτριγυρίζουν, με το σπρόξιμο και όλο αυτό το χαμό έπεσε κάτω. Δεν θέλει πολύ τα ξεροπόδαρα που έχει, να ισχύει. Αυτό, βέβαια βλέπεις την αναισθησία θα έλεγα του κόσμου και των δημοσιογράφων, το οποίο έγινε αυτό που έγινε, κάντε λίγο πέρα, κάντε λίγο στην άκρη, τίποτα. Όχι, δεν μετράει. Πάνω στη μούρη του. Δεν μετράει. Πάρα πολύ άσχημο και αυτό είναι που βλέπω τώρα κόσμο τελευταία να το αναφέρει, ότι παιδιά μην βγάζετε παρά έξω τέτοια βίντεο και τέτοιες φωτογραφίες, γιατί δεν προέρχονται από κάτι καλό. Ναι, αλλά ταυτόχρονα, εάν αυτό το πράγμα δεν προβληθεί προς τα έξω, δεν πρόκειται να γίνει και καλύτερο. Ναι. Γιατί πρέπει κάπως να κάτσει να τους βάλει χέρι, ότι παιδιά, ξέρετε κάτι, είναι κακό. Μα δεν το καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο όταν βγαίνουν στο εξωτερικό τύπου Αμερική και Ευρώπη να είμαστε πιο πολιτισμένοι και όταν γυρνάνε πίσω στη χώρα τους να γίνεται αυτός ο κακός χαμός. Ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Πολύ άσχημη εικόνα. Που εσείς τους βλέπετε και κάθε μέρα, δηλαδή ηρεμήστε, σας παρακαλώ. Είναι άσχημη εικόνα γιατί πραγματικά μπαίνουν στο προσωπικό χώρο του αλλού, δηλαδή. Αυτό με το σπροξίδι και όλα αυτά δεν το καταλαβαίνω. Στην ουσία κάνεις harm στο ίδιο σου το idol. Και εσύ τέλος ημέρας δεν τους βλέπεις, γιατί αν έχεις μια αλφα απόσταση και αυτοί δεν θα έχουν τους boardinger ακριβώς δίπλα. Ναι. Μπορείς να τους δεις. Δεν δείχνεις καλή εικόνα και σαν φαν. Είσαι φαν καταρχάς, να το πάμε και έτσι στην ουσία τέλος ημέρας. Όταν προκαλείς. Ναι, αλλά τι φαν, δηλαδή μην το πας έτσι, γιατί ακόμα και οι Sassings θεωρούν τον εαυτό τους φαν, οπότε. Ναι, υπάρχει πάρα πολλά παρακλάδια τώρα. Ισχύ, δεν μπορείς να ξέρεις. Ας ελπίσουμε να μην το ξαναδούμε αυτό τώρα κοντά, παιδιά, γιατί δεν είναι ωραία εικόνα. Και πάντα να τους αφήνουμε στα ταξίδια τους και σε όλα αυτά, γιατί ταλαιπωρούνται ήδη που ταλαιπωρούνται με τα προγράμματα και τα schedule. Τουλάχιστον να μπορούν να πηγαίνουν έρχονται και με ένα έτσι πιο εύκολο τρόπο. Normal, ναι. Βέβαια, τώρα που είμαστε σε καλλιτέχνες της GWP, να γυρίσω να πω ότι βγήκε αυτό το περιβόητο στούντιο Τσουμ με την Γέτζη και τη Ryujin, ναι. Που κάνανε τη Bebe Rexha το I'm gonna break my heart myself. Πολύ ωραίο. Φανταστικότατο, my jaw dropped. Ναι, αλλά ναι. Ταυτόχρονα έπεσε και το σογόνι της ίδιας της Bebe Rexha. Είχαμε σχολιασμό. Τι είχαμε? Είχαμε interaction. Και το περίεργο ποιο είναι? Ότι η ίδια στα δικά της τα social media έκανε repost το βίντεο από το Studio Tsum. Okay. Και έδωσε την έμφαση ότι υπάρχει κάποιο collaboration το οποίο είναι στα σκαριά. Μετά από αυτό που έγινε, λογικά η ομάδα της πρέπει να έκανε reach out στην JYP για κάποιο είδους collaboration. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό να το δούμε μελλοντικά. Ταιριάζουν, ναι. Δεν μπορώ να το δω 100%. Μπορώ όμως να το φανταστώ λίγο. Γενικά θεωρώ, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, είναι μια άποψη που έχω, ότι τα K-pop idols μπορούν να προσαρμοστούν σε διάφορες καταστάσεις. Άνετα. Οπότε δεν θα μου φανεί περίεργο Eiji να προσαρμοστούν και να γίνει άρτιο collab. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο βασικά να γίνει ένα collab. Μουσική, βίντεο κλιπ, όλα τα πάντα. Είναι ευκαιρία γιατί βλέπουμε πολλούς ξένους καλλιτέχνες να δείχνουν ενδιαφέρον για την K-pop. Όλοι ξέρουμε γιατί όμως οι ξένοι καλλιτέχνες δίνουν ενδιαφέρον στην K-pop. Δηλαδή, μην το πάμε εκεί. Καταρχάς, υπάρχει μεγάλο fandom στην K-pop, οπότε. Είναι λίγο δικό από μαχαίρι. Κάποιοι καλλιτέχνες όντως ενδιαφέρονται γιατί θέλουν να εξελιχθούν στη μουσική τους και θέλουν όντως να κάνουν collab με κάποιον K-pop καλλιτέχνη που κάνουν idolize ή απλά είδανε κάποια performance και κάποιο τραγούδι και σου λέει ναι, ταιριάζω, θέλω να το κάνω. Βλέπε Charlie Puth με Jungkook. Πολύ ωραίο. Στο πούμε. Υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες οι οποίοι απλά θα το δουν και θα κάνουν jump the train και θα σου πούνε, ξέρεις κάτι, ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε είναι γνωστός, θέλω απλά να κάνω collab. Ναι, for cloud. Ας πούμε, για τη δημοσιότητα. Ναι, και όλα αυτά. Και μετά είναι λίγο πάλι περίεργη η κατάσταση. Γιατί για ποιο λόγο να μην το κάνει κάποιο κορεάτικο group, να μην κάνει το collaboration. Είναι λίγο win-win, αλλά το ενδιάμεσο δεν είναι ωραίο. Είναι κάτι που θα δούμε πολύ συχνά, υποψιάζομαι μελλοντικά, γιατί με την άνοδο του Χάλιου και του K-pop θα δούμε πολλούς ξένους καλλιτέχνες να συνεργάζονται με K-pop idols πλέον. Οπότε απλά θα πρέπει να το πάρουμε ήδη στην εποχή κατά λίγο. Εντάξει, δεν είναι κακό. Όχι, δεν είναι, αρκεί να βγαίνει μια ωραία δουλειά παρέξω και αυτό που λέμε. Να μην γίνεται μόνο και μόνο. Γιατί εμείς δεν είμαστε βλάκες, το καταλαβαίνουμε. Ναι, το λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Αυτό, ας ελπίσω να το καταλαβαίνουν και οι entertainment industries. Μακάρι. Να πάμε τώρα εδώ, μια και λέμε για survival show και γενικά reality shows, στο κανάλι JTBC, το οποίο και αυτό μάντεψε. Θα μπει στην όλη ρουτίνα με τα survival shows. Έγινε, παιδιά, πολλά σκάνδαλα η Mnet και σου λέει: πάρε, θα το πάρει κάποιο άλλο. Πραγματικά, στο να λάβει και κάποιο άλλο αυτό το θέμα και θα ξεκινήσει New Male Idol Group Survival Show, το οποίο θα είναι
είναι κυρίως με idols τα οποία έχουν κάνει ήδη debut. Αλλά ίσως να unit. Μην... Ναι, σαν το unit. Okay. Τα οποία δεν τα πήγαν τόσο καλά, ίσως και θα τους δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία να δείξουν το ταλέντο τους παραέξω και στον κόσμο. Ό,τι προκύψει από αυτό. Να πούμε ότι θα λέγεται Peak Time και θα ξεκινήσει λογικά στα μέσα του Ιουλίου. Αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες για το ποιοι θα συμμετέχουν. Αλλά ναι, παιδιά, άλλο ένα survival show για την ατζέντα μας, να έχουμε υπόψη μας. Ναι, ελπίζω να βάλουν κάποια idols τα οποία θα ξέρουμε εμείς. Οι παλιοί εννοώ και θα δούμε να βγαίνουν πόσο πάλι. Είναι από παλιούς, κατά πόσο θα σωστό. Είναι καινούριους. Δεν ξέρουμε τι θεωρούν παλιό και τι θεωρούν αυτό. Καινούριο. Ισχύει και αυτό. Βέβαια, τώρα που λέμε για survival shows, είναι μεγάλο clownery αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή έξω. Ναι, ισχύει. Ισχύει. Υπάρχει λοιπόν ένα καινούριο survival, το οποίο είναι του Netflix και λέγεται Squid Game The Challenge. Καταρχάς, πώς φαίνεται ότι το Netflix προσπαθεί να ακολουθήσει αυτή την φήμη που έχει δημιουργηθεί από το Squid Game, έτσι, γιατί... Το ξεζουμίζουν. Το ξεζουμίζουν ακριβώς, γιατί ανακοινώθηκε πρώτα, να πούμε, πρόσφατα, πριν λίγες μέρες, το second season, στην ουσία, που θα ξεκινήσει ναι. για το Squid Game. Αν και εντάξει, δεν έχουμε πολλές πληροφορίες προφανώς ακόμα, ξέρουμε ότι θα είναι ο βασικός πρωταγωνιστής και κάποια άτομα ακόμα, αλλά μετά από λίγες μέρες, μία-δύο, τσαπ, σκάει και το νέο ότι θα ξεκινήσουν και αυτό το survival show, το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί και δεν ξέρουμε και πώς θα είναι. Καταρχάς, είναι, ξαναλέω, ξεφτύλα λίγο, γιατί ναι. το Squid Game σαν σειρά θέλει να σου δείξει κάποια πράγματα. Τώρα το να το παίρνεις και να το κάνεις literally αυτό που η ταινία προσπαθεί να σου δείξει ότι δεν πρέπει να γίνει. Ναι, είναι και λίγο να ειρωνικό. Δίνεις και 4,56 εκατομμύρια δολάρια. Είναι ειρωνικό. Είναι πάρα πολύ ειρωνικό. Ξέρεις τι με προβληματίζει. Μην ξεχνάμε ότι γενικά έχουμε δει πολλά show και από την Αμερική, έτσι, τα οποία πάντα είναι με challenges και συνήθως έτσι λίγο scary challenges. Να μην μπορεί να τα κάνει οποιοδήποτε. Είτε είναι physical, είτε. Ναι, αλλά δεν έχουν βγει, ξέρω εγώ, από μια σειρά η οποία αυτό σου λέει ακριβώς capitalism. Αυτό. Απλά με προβληματίζει τι δοκιμασίες θα έχουν ώστε να ταιριάξει με το Squid Game και να ταιριάξει και με τα πόσο άτομα θα συμμετέχουν, τα οποία θα είναι πολλά. Κοίτα, μέχρι στιγμής έχουν γυρίσει και έχουν πει ότι θέλουν να έχουν 456 competitors. Μα δηλαδή φαντάσου το. Τι scale είναι αυτό για να μου έχει τόσα άτομα. Είναι του Netflix. Είναι του Netflix. Είναι από παγκόσμιο, να πούμε. Μπορεί να πάρει οποιοδήποτε μέρος με βάση τα δεδομένα της σελίδας. Αλλά τι scale είναι αυτό πραγματικά. Πού θα μου βάλεις τόσα άτομα να κάνουν τη δοκιμασία. Κοίτα, άμα είναι αυτό με το candy που πρέπει να κάνεις γύρω-γύρω για να σπάσει. Okay, εφικτό. Τώρα 10 hours later, να πηδάνε από γέφυρες και τέτοια λίγο δύσκολο. Είπαν ότι θέλουν να κρατήσουν μέσα το κορεατικό στοιχείο, οπότε θα έχουν κάποια παιχνίδια από αυτά που είδαμε στο Squid Game. Mm. Απλά η διαφορά θα είναι ότι δεν θα πεθαίνεις στο τέλος. Απλά θα πηγαίνεις σπίτι σου empty handed. Okay. What is it? Εντάξει. The fuck? Ωραία. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Εγώ κυρίως, για να πω την αλήθεια μου, πιο πολύ περιμένω την δεύτερη σεζόν παρά αυτό το show. Ναι, αν και παίζει να κάτσω να το δω το show, γιατί πόσο γελίο πια. Ναι, κοίτα, φαντάζομαι. Θέλω να δω production. Πόσο καλό θα είναι. Mm. Για να είναι του Netflix, φαντάζομαι. Ναι, και θέλω να δω και τι κόσμος θα υπάρχει μέσα. International, όντως. Ναι, ισχύει. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Να πάμε τώρα λίγο σε θέματα μόδας. Να πάμε τώρα στον Τζέχιον από NCT, ο οποίος έγινε ambassador της Πράντα. Καιρός ήτανε. Τον είδα πρόσφατα έτσι σε υλικό το οποίο βγήκε από το fashion show που έγινε στο Μιλάνο, σε φωτογραφίες παντού, που ήταν και ο Τζέχιον και ο ηθοποιός ο Σον Καν. Και ήταν στην ουσία το πρώτο του official event έτσι ως ambassador της Πράντα. Ναι. Σίγουρα θα έχει και άλλα μελλοντικά, φαντάζομαι. Εντάξει, Τζόνι δεν είναι. Καλά, ναι. Συγγνώμη, excuse you, αλλά Τζόνι δεν είναι. Σε καταλαβαίνω σε αυτό που λες. Παρ' όλα αυτά τον ευχαριστηθήκαμε και στο υλικό που βγήκε. Έχω μια χαρά τον είδα στις φωτογραφίες. Μια χαρά ταξιδάκι πήγε μέχρι την Ιταλία. Ναι, ισχύει. Μας έχει πεθάνει με τις φωτογραφίες που αναβάζω στο Instagram. Ασχολίαστο. Όπως επίσης ασχολίαστο είναι και το επόμενο θέμα. Θυμάσαι σε ένα προηγούμενο πάλι news episode που γυρίσαμε και είπαμε για την Σόγιον από τη Γιοτζα Άιντλ που έβγαλε το Sun που έμοιαζε με το Wave. Έμοιαζε. Τέλος πάντων, ήταν το Wave των 80s. Είχε γίνει αυτό το controversy, ισχύει, γιατί ήταν το τελικό κομμάτι από το survival show My Teenage Girl. Που λες είναι ένα κομμάτι το οποίο δίνει πολλοί κόσμος βάση, μιας και είναι το τελικό και final κομμάτι. Οπότε μου κάνει εντύπωση καταρχάς που βγήκε παρά έξω αυτό το τραγούδι πραγματικά με τέτοιο ομοιότητα. Εξ αρχής δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή μπορείς να το βγάζεις και να λες, έλα μωρέ, να το καταλάβουν. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά speculations, ειδικά με το τελευταίο που έγινε, διότι ενώ
βγήκε προς τα έξω ότι όντως ήταν ακριβό πάτημα πάνω στο Wave και είχαν μπει όλοι οι συντελεστές του Wave κάτω του τραγούδι του Sun, της Soyeon. Τώρα βλέπουμε ότι στο Comca, που το Comca να ξαναπούμε είναι η ιστοσελίδα που εκεί πέρα μπαίνουν όλοι οι songwriters, producers, είναι λίστες, είναι φακελωμένοι. Και έχουν βγει όλοι από κάτω και έχουν αφήσει μόνο τη Soyeon. Ισχύει, έγινε αυτό το θεματάκι τώρα μετά από 4 μήνες από το αρχικό controversy. Στα credits λοιπόν να φαίνεται μόνο η Soyeon. Και είναι λίγο περίεργο γιατί όταν είχε γίνει αρχικά το ολοζήτημα, είχε βγει η εταιρεία και είχε πει μα ναι, έχουμε βάλει στα credits και το Edenery, το οποίο είναι στην ουσία οι artists που δούλεψαν στους ατείς. Ναι. Μετά γύρισαν οι ίδιοι να πούν ότι ναι, αλλά εμείς δεν ξέραμε κάτι τέτοιο, ούτε ότι ταιριάζει, μοιάζει το κομμάτι, ούτε για credits δεν ξέραμε τίποτα. Και είχε γίνει όλο αυτό το θεματάκι. Και μετά από τόσο καιρό, ξαφνικά βγαίνει να φαίνεται στα credits μόνο η Soyeon. Οπότε πολλοί fans λογικά βγήκαν και είπαν ότι α, μήπως τα κάνεις όλα αυτά και να φαίνεται μόνο σε σένα, να έχεις πιο πολλά credits. Ανεβαίνει και σε points, ναι. Ανεβαίνει σε points γιατί ναι, όσα πιο πολλά τραγούδια έχεις στο όνομά σου, φαίνεται πόση δουλειά παραπάνω βγάζεις και χρηματικά εννοείται πάντα παίζει ρόλο. Οπότε ναι, δεν έχει βγει βέβαια να ανακοινώσει κάτι ίδια ή να το σχολιάσει. Για ποιο λόγο να βγει να το σχολιάσει? Είναι λίγο τώρα δύσκολο γιατί δεν υπάρχει λόγο να ξαναμπεί σε όλο αυτό. Είναι αστείο. Ναι. Είναι αστείο. Δηλαδή αυτό το πράγμα θα έπρεπε να είχε τελειώσει, να το είχαν τελειώσει και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακόμα συνεχίζεται. Θεωρώ κακό το ανέβασαν μόνο με τα δικά τη credits. Δηλαδή λογικό να το δουν οι fans και να πούνε γιατί. Αν το κομμάτι είχε γίνει αντιγραφή από κάποιον καλλιτέχνη του εξωτερικού, θα το πέρναγα. Ναι. Όχι όμως από καλλιτέχνη που είναι ήδη γνωστός στην Κορέα. Κατάλαβες λίγο πώς το. Εκεί πέρα θα μπορούσα να πω ότι ξέρεις κάτι, παίχτηκε, ξέρω εγώ, κάποια βλακεία και δεν συνεννοήθηκαν καλά ή μετά, ξέρω εγώ, αγόρασαν copyright κτλ. Μπορεί, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο το οποίο δεν γνωρίζουμε. Ναι, εννοείται. Αλλά τώρα εδώ πέρα είναι λίγο περίεργο. Ισχύει. Αυτά λοιπόν με το ζήτημα αυτό, ας το αφήσουμε στην άκρη για να πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο και να πάμε στην Αλέξα. Αλέξα! Μόνο καλά πράγματα έχουμε προς το παρόν από την Αλέξα και με την νίκη που είχε με το Wonderland πρόσφατα στην Αμερική. Και καθώς τώρα παρευρέθηκε και έκανε perform στην ουσία στην πρεμιέρα του Top Gun Maverick και ανέβασε φωτογραφίες με τον Tom Cruise. Θεός! Και η Αλέξα μια χαρά, αλλά ο Tom Cruise. Εγώ σκεφτόμουν το άλλο καθώς το έβλεπα. Ξέρουμε όλοι ότι ο Tom Cruise δεν το λες και το μεγαλύτερο boy. Και βλέπεις την Αλέξα δίπλα και λες... Αλέξα, τι ψήφισε. Πόσο κοντή είσαι. Ναι, όχι, είναι τρομερά πετίτη η Αλέξα. Είναι πετίτη και είναι απίστευτη και χαίρομαι πάρα πολύ για τις ευκαιρίες που της δίνονται τώρα. Ναι. Δεν το λες και λίγο πράγμα να βρίσκεται στην πρεμιέρα μιας τέτοιας ταινίας με τέτοιους καλλιτέχνες. Να πούμε ότι έκανε perform το Wonderland και έκανε και της Lady Gaga το Ost Hold My Hand. Μια χαρά. Μια χαρά και αναμένω να δω να κάνει έτσι κάποιο comeback τώρα που είναι στα πάνω της ίσως. Ανακοίνωσε κάτι. Ότι σχεδιάζουν σαν εταιρεία να κάνουν και άλλα πράγματα γενικά. Πολύ είτε ωραία. Να κάνουν πρόμο το Wonderland στην Κορέα. Κανονικά. Θα μπορούσε, ναι. Ισχύει. Ή απλά ετοιμάζεται για κάποιο comeback με καινούριο κομμάτι. Και με καινούριο κομμάτι και θα την ήθελα να τη δω ίσως και με κάποιον καλλιτέχνη το collaboration. Και εννοείται κορεάτη βασικά γιατί θα μπορούσε να κάνει πάντα. Ναι. Ας πάμε σε κάτι πιο περίεργο τώρα και λίγο πιο δυσάρεστο, ας το πούμε. Δυσάρεστο θα το λέγα εγώ βασικά, δεν ξέρω για τους υπόλοιπους φανς εκεί έξω. Δυσάρεστο το λες. Εντάξει. Για όνομα. Και όσοι φαν νομίζουν ότι αυτό είναι κάτι καλό. Αναφερόμαστε φυσικά στον Kim Chan, πρώην member των BAP, και στο γεγονός ότι θα κάνει fan events στο Τόκιο, παρόλο το sexual assault το οποίο έχει δημιουργηθεί αυτό το controversy τα τελευταία χρόνια. Ρε πάτε καλά. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Ρε πάτε καλά. Δεν ξέρω καν ποιοι fans θα παρευρεθούν. Δεν μπορώ καλά, να καταλάβω. Καλά, θα παρευρεθούν. Καταρχάς να πούμε ότι θα κάνει μέσα στον Ιούλιο 16 fan events στο Τόκιο και δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Ποιοι, πόσα, γιατί. Καταρχάς να θυμίσουμε το ότι είχε rumors ο Χίμτσαν για sexual assault και είχε γίνει sentence για 10 μήνες στη φυλακή και για 40 ώρες of sexual violence treatment. Καθώς επίσης είχε και, να πούμε, drunk driving issues. Ναι, και έχει πρόσφατα, περάσει τα πάντα. Ναι, και πρόσφατα πάλι το 22, πάλι για sexual assault και molest, πάλι σε δύο γυναίκες. Οπότε δεν είναι ότι έκανε ένα περιστατικό κάποτε και το αφήσαμε. Έχει κάνει πολλά περιστατικά
ουσιαστικά διαδοχικά τα τελευταία χρόνια. Και γυρνάει να μου βγάλει ο ίδιος post ότι α, θα κάνω fan event και concert. What? Εντάξει. Το θεωρώ λίγο φλάσος. Όχι, ναι, είναι, είναι. Δεν ξέρω με τι μούτρα βγαίνεις και το. Πολλά ερωτήματα. Ποιος τον μανατζάρει και ποιος έκλεισε. Γιατί θα δείξει ακριβώς να βγει να κάνει τι. Σαν σόλο καλλιτέχνης από τότε που έφυγε τους BAP, τι ακριβώς μπορεί να μου παρουσιάσει. Την ύπαρξή του. Να την κάνω τι είμαι, βέβαια. How to avoid sexual molesters 101. Lessons. Μάλλον γι' αυτό θα βγει εκεί. Τραγικό. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλήθεια. Είναι πολύ τραγικό, πραγματικά. Δεν ξέρω. Ελπίζω να μην υπάρξει κανένας που να πάει, πραγματικά. Είμαι περίεργη και θα ακολουθώ αυτό το θέμα. Δεν γίνεται να γυρίσει να πει δεν θέλω να πάει κανένας. Θέλω να πάω τουλάχιστον ένας για να έχουμε μέσα proof να δούμε τι έγινε. Αυτό. Ναι, ας πάει παιδιά ένας. Να δούμε τι έγινε. Ένας, να δούμε τι έχει γίνει. Και αν θα το βγάλει κάποιος και θα το ανεβάσει κάπου, ναι, έτσι. Και αν θα το μάθουμε ποτέ. Το ισχύει, ισχύει. Εξοργιστικά, ναι, εξοργιστικά. Ας πάμε σε κάτι διαφορετικό. Και είναι όντως διαφορετικό, γιατί δεν βλέπουμε συνήθως από τα musical industry, έτσι, κάτι αρνητικό να βγαίνει παρά έξω και controversies. Αλλά παρόλα αυτά, αυτή την τελευταία εβδομάδα είχαμε θεματάκια και βγήκαν αρκετοί, έτσι, καλλιτέχνες, μεγάλα ονόματα από το musical industry, ναι, να αφαιρθούν σε γεγονότα τύπου ότι α, το industry παίζει από πίσω ότι διαλέγουν με favorism καλλιτέχνες για ρόλους. Αλλά εννοείται. Αλλά είναι κάτι το οποίο εντάξει δεν βγαίνει πάντα προς τα έξω στο κοινό έτσι τόσο. Μα είναι σιγουράκι αυτό το πράγμα. Είναι σιγουράκι για μας και το υποψιαζόμαστε πάντα, αλλά ποτέ δεν έχει βγει τύπου κάποιος καλλιτέχνης να ονομάσει κάποιον άλλον και να τον βγάλει έτσι δημόσια και να τον ξέρεις. Α, γίναμε τύπου Ανίτα Πάνια μεσημεριανό στην Κορέα. Βεβαίως. Ναι. Είχαμε καλλιτέχνη από First Generation, τη Pinkle, FKL. Η οποία είναι First Generation Artist και Idol. Είναι η Ok Joo-hyun, η οποία είχε πάει μετά προς Musical Industry και την έχουν πάρει για ρόλους. Αλλά πρόσφατα γινόταν το 10th Anniversary για το Elizabeth, γνωστό musical. Και είχε το ρόλο της πρωταγωνίστριας. Την κατηγόρησαν λοιπόν ότι με connections που είχε η ίδια έδωσε ρόλους άλλους, υποδιέστερους, σε δικά της πρόσωπα από την εταιρεία της. Οπότε βγήκαν πολλοί καλλιτέχνες έτσι να την κατηγορήσουν γι' αυτό. Βέβαια και η ίδια βγήκε και είπε ότι θα κάνω lawsuit για defamation και το όνομά μου βγαίνει με αρνητικά πράγματα προς τα έξω και όλα αυτά το γιάντα τα οποία ξέρουμε. Έγινε ένας χαμούλης λοιπόν την τελευταία εβδομάδα με πολλά ονόματα να βγαίνουν και να κατηγορούν την ίδια για το όλο αυτό σκηνικό. Αργότερα και τώρα πρόσφατα βγήκε η ίδια να δώσει ένα apology, το ότι δεν ξέρω γιατί κατέληξα σε lawsuit και σε όλο αυτό και το πήρε πίσω. Έτσι βγαίνει και η εταιρεία και λέει ότι μάλλον δεν θα συνεχίσει όλο αυτό. Εντάξει. Βέβαια, το ότι συνεχίζουν να υπάρχουν τέτοια θέματα από πίσω συνεχίζουν. Αυτό ήταν σιγουράκι, ρε. Βγήκε λίγο παραέξω και το είδαμε πιο έντονα αυτή τη φορά. Απλά κάποιος έκανε μία βλακή και το έβγαλε προς τα έξω και έγινε τώρα ένα. Αυτό εκεί καταλήγουμε πραγματικά. Παίζουν πολλά πάντα από πίσω τα οποία δεν βλέπουμε συχνά. Μα είναι σιγουράκι σε όλες τις δουλειές, ειδικά όσον αφορά το entertainment, είτε έχει να κάνει με musical, είτε έχει να κάνει με μουσική. Πάντα ο γνωστός του γνωστού είναι ο πρώτος candidate που θα πάρει τη θέση. Πάντα υπάρχουν τα connections από πίσω και πάντα θα βάλει κάποιος ένα γνωστό του και θα πάει κάπως έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω, μάλλον σε κάποιον φάνηκε ότι ήταν too much ή μάλλον το είχε δει να γίνεται πάρα πολλές φορές και του ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Αυτό. Και έκανε ένα hold out τη συγκεκριμένη γιατί ήταν και το πρόσφατο συμβάν που έγινε. Οπότε έκυψε κάπως έτσι όλο αυτό το περιστατικό. Εντάξει, κοίτα, για να καλυτερεύσουμε λίγο το ζήτημα, τώρα που είπαμε ότι σε κάποιον παίζει να έχει ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Να συνεχίσουμε με την ανακοίνωση ότι ο Kang Daniel θα κάνει συνεργασία με τον Bob το Σφουγγαράκι. Για merchandise. Τι connection είναι αυτό. Τι γίνεται. Είναι πολύ περίεργο. Βέβαια, εμένα μου θύμισε λίγο αυτό που αναφέραμε πρόσφατα και με την CL και τον Baby Shark. Βέβαια και είναι λίγο διαφορετικό. Καλέ, η CL είναι στην εταιρεία του Kang Daniel για promo και PR. Α, γι' αυτό. Έχουν πάρει σβάρνα όλα τα animation. Όλα τα animation. Εντάξει. Οκ, got it. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ναι, θα έχουμε collaboration λοιπόν της Connect Entertainment, στην ουσία του Kang Daniel το Entertainment, με το Paramount για έτσι, να κάνουν produce έτσι, χαρακτήρες, στην ουσία από ό,τι κατάλαβα, χαρακτήρα του Kang Daniel. Ναι, ο Kang Daniel θα γίνει θα είναι κυρίως, animation. Ναι, για κάποιο έτσι merchandise purpose. Αναμένουμε να δούμε πώς θα είναι και τι θα είναι. Είναι λίγο περίεργο να ενώνεις το SpongeBob με ένα K-pop idol. Ναι, ειδικά αν αυτό το K-pop idol δεν είναι, ξέρω εγώ, focus σε κάτι παιδικό.
Δεν το έχουμε ξαναδεί από τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη, γιατί δεν τον λες και έτσι λίγο baby idol να πεις ότι ταιριάζει έτσι κάπως. Ναι, εάν αυτό γινόταν μόλις είχε βγει από τους producer και 101, είναι μια χαρά, το βλέπω. Ταιριάζει λίγο πιο πέρα. Τώρα είναι μεγάλο, τώρα είναι λίγο γίνεται. Ναι. Οκ. Δεν ξέρω, μάλλον το είχαμε συζητήσει στις αρχές και απλά έσκασε τώρα το οκ. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Θα δούμε. Και τη Σιέλ να μένω να δώσω ως voice Σαρκιέλ. Actor. Ναι, Σαρκιέλ. Σαρκιέλ. Και να δούμε και τον Καγκ Ντάνιελ. Αυτά λοιπόν με αυτούς τους καλλιτέχνες. Να πάμε τώρα πάλι σε ένα άλλο θεματάκι που μας έχει απασχολήσει το τελευταίο καιρό. Και μας κρατάει έτσι υψωμένη την πίεση. Ναι. Πόσο μάλλον τους fans του συγκεκριμένου group και μιλάμε για τις Les Seraphim. Και την Κάραμ, η οποία είχε αυτά τα controversies πάλι με τα bullying. Δεν έχει λυθεί τίποτα δεν ακόμα, έχει ναι. Δεν έχει λυθεί κάτι τίποτα, εμπλέκονται εταιρείες, εμπλέκονται και τα victims, γιάντα γιάντα, τα ξέρουμε και τα έχουμε δεν μπορείς πάλι να βγάλεις μια άκρη σε όλη αυτή την κατάσταση. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι έχει γίνει από πίσω, έχουμε πει στα σκηνικά αυτά. Όμως βγαίνει ανακοίνωση από τη Source Music ότι η Karam θα συνεχίσει κανονικά σε music program και promotion στα οποία θα γίνουν στην Ιαπωνία. Άρα σου λέει την κόβω από την Κορέα και την πάω η Ιαπωνία. Παρ' όλα αυτά οι Κορεάτες fans εξοργίστηκαν εννοείται με το που βγήκε η ανακοίνωση. Duh. Να πούμε βέβαια ότι μάλιστα είχε πάρει μέρος και σε ένα Japanese magazine pictorial η Karam. Ναι. Είχε γίνει πριν το controversy, παρ' όλα αυτά βγάλαν κανονικά τη φωτογραφία της μαζί με τα υπόλοιπα members, ενώ ήταν σε χαλιά τους να πούμε. Τους εξόργησε τους fans, γιατί σου λέει με όλα αυτά που γίνονται, πας να μου την ξαναγυρίσεις πίσω. Ναι. Αλλά ακόμα δεν έχει λυθεί τίποτα και ακόμα δεν τη θέλουμε στην ουσία. Βασικά εκείνη δεν τη θέλουμε τελεία. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το συνεχίζει η εταιρεία και το τραβάει από τα μαλλιά. Σου λέω, γιατί το έχουμε συζητήσει, με προβληματίζει πάρα πολύ το ότι Sony και Dee θα την ξαναγυρίσουν πίσω. Και δεν το λέω για αρνητικό τρόπο. Κάνω κονέιν. Αυτό, δηλαδή δεν το λέω με τον τρόπο ότι α, εγώ παίρνω κάποιο μέρος. Προς το παρόν δεν έχω κάποια άποψη πάνω στο ζήτημα, αλλά μου κάνει εντύπωση. Γιατί παιδιά σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα είχε, πάρει πόδι από την πρώτη στιγμή και την κρατάνε με προβληματίζει. Με νύχια και με δόντια την κρατάνε. Και το σκέφτομαι από άποψη ότι είναι κακό για το group, γιατί ξέρουμε παιδιά ότι καμιά φορά οι Korean netizens το πάνε στα άκρα. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω να μην πηγαίνουν σε promotion του group ή να μην, ξέρεις, όμως, να μην πηγαίνουν πουθενά. Σε αυτό που λες ξέρεις ποιο είναι αυτό που του σώζει, που δύο μέλη είναι από IZONE. Του σώζει, θα μπορέσει να είναι αρκετό να του σώσει. Μέχρι στιγμή του έχει σώσει. Όλοι συζητάνε τα συγκεκριμένα δύο μέλη από τη IZONE. Ναι, γιατί είναι σε χαλιά του η Κάραμ. Άμα όμως βρίσκεται στα promotion εκεί πέρα, καταρχάς μην ξεχνάμε σε δεν κάποια... πρόκειται να ξαναπάει σε promotion στην Κορέα. Τουλάχιστον for the time being. Ναι. Θα τη γιουχάρουν, δεν γίνεται. Αυτό. Μα την είχαμε δει σε κάποια live τα οποία οι fans όταν ήταν να βγει στη σκηνή και ήταν το δικό της part, ούτε καν. Δεν μιλούσαν, δεν λαλούσαν ούτε στα fans αν είπαν το δικό του όνομα. Είναι και άσχημο και για τα υπόλοιπα members, είναι άσχημο και για την ίδια. Δηλαδή δεν ξέρω και την ίδια την κοπέλα πώς μπορεί ψυχολογικά να το αντέξει κάτι τέτοιο. Γιατί είναι η εταιρεία μεν θέλει να τη βάλει πίσω. Ναι. Η ίδια μπορεί να το αντέξει. Παιδιά, μην ξεχνάμε, είναι πολύ βάρβαρο να έχει hate από κοινό. Ναι. Δεν είναι εύκολο πράγμα το να είσαι εσύ καλά όταν ξέρεις αυτό το πράγμα. Πολλά ερωτηματικά. Πολλά ερωτηματικά. Εντάξει, πολλά ερωτηματικά. Α, καλά, ναι, και το άλλο θέμα είναι πολλά ερωτηματικά. Πραγματικά είναι λίγο ειρωνικό, παιδιά. Δεν μπορώ. Είναι ειρωνικό και αφορά τους BTS. Γιατί είναι μεγάλο ζήτημα πραγματικά. Δεν μπορώ. Γενικά γίνεται ένας δώρος γύρω από το στρατό για τους BTS. Αφήστε τους. Το βγήκε ανακοίνωση ότι θα κάνουν χαλιά τους τα παιδιά για να δώσουν προσοχή σε άλλα ζητήματα τα οποία θέλουν. Και βγαίνει ξαφνικά η Lee Jae-yeon, η οποία είναι President of Korean Singer Association και στην ουσία ηκετεύει, να το πούμε έτσι, με απλά ελληνικά, τους BTS να σταματήσουν τα χαλιά τους. αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Δεν γίνεται να μου βγαίνει η President από τέτοιο association και να λέει αυτά τα λόγια. Το βρίσκω περίεργο. Δεν ξέρω καν και τι βγήκε να κάνει αυτή τη δήλωση. Θα σου πω γιατί. Γιατί η ίδια μέσα στο κεφάλι της έχει μεταφράσει το Hallyu Wave σε BTS Hallyu Wave. Ναι, μα βγήκε και γύρισε ξεκάθαρα το ότι δεν θα ξαναυπάρξει Next Beatle και Next BTS. Δεν υπάρχει! Ναι, δεν υπάρχει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όποιο group βγαίνει και κάνει χαμό στο επίπεδο που το έχουν κάνει οι Beatles και οι BTS και ο Michael Jackson και η Whitney Houston, δεν υπάρχει Next Other όνομα. Και αυτό είναι που τη φόβησε ακριβώς. Γιατί σου λέει, άμα σταματήσουν οι BTS και σταματήσουν οι Armies, θα πάρει την κατηφόρα και το Hallyu Wave. Απλά μου κάνει εντύπωση. Δεν ισχύει. Αυτό. Δεν, δεν ισχύει. Το Hallyu Wave δεν είναι ίσον BTS. Είναι μεγάλο part
Είναι πάρα πολύ μεγάλο part. Είναι ένα τεράστιο αλλά part. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν follow-ups καλλιτέχνες και idols να δώσουν πράγματα παρά έξω. Δηλαδή το πήγε λίγο στα άκρα και είναι, σου λέω, είναι ένα δημόσιο πρόσωπο. Μου κάνει εντύπωση που έκανε μια τέτοια κίνηση. Είναι αρνητική εικόνα, θεωρώ, για το όλο association. Εντάξει, μην ξεχνά ότι υπάρχει και αυτό το side των fans που θέλει τους BTS να γυρίσουν απλά πίσω. Κοίτα. Μην κοιτάς που το majority είμαστε σε μια κατάσταση, παιδιά, πάρτε το χρόνο σας, πηγαίνετε διακοπές, κάτω ό,τι θέλετε, αυτό. Όλα απλά καλά. Μου κάνει εντύπωση γιατί μέσα στο speech που έβγαλε και στην ανακοίνωση που έβγαλε, ανέφερε και ίδια το military service. Ναι, βεβαίως. Το ανέφερε και θεώρησε ότι είναι καλό να το πάρουν υπόψη τους εκεί πέρα, μήπως και δεν μπουν. Οπότε μου κάνει εντύπωση που βγήκε και το είπε όλο αυτό. Να είναι extended για λόγους popular culture as well. Μου κάνει εντύπωση γενικά το όλο αυτό, έτσι πως υπόθηκε. Να πούμε βέβαια και την άλλη πλευρά, ότι οι Armins και οι fans υποστήριξαν το group, γιατί παιδιά και εγώ θα συμφωνήσω εδώ πέρα. Έχεις ένα group το οποίο για 9 ολόκληρα χρόνια δεν έχουν σταματήσει στιγμή, είτε είναι με variety shows, είτε είναι με comebacks, με games, με webtoons, με ό,τι, όλα τα υλικά που βγάζουν, τα commercials, τα πάντα, είναι 9 χρόνια. Και βγήκε λοιπόν το hashtag BTS It's Okay to Rest, το οποίο έγινε trend νούμερο 1 worldwide, γιατί παιδιά μην ξεχνάμε είναι άνθρωποι. Ξαγυρνάμε σε αυτό που λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Είναι άνθρωποι και είναι λογικό να θέλουν να κάνουν ένα χαλιά τους, να ξεκουραστούν, να δώσουν έμφαση σε άλλα ζητήματα. Και δεν μπορεί να μου βγαίνει ο καθένας να λέει ότι α, εγώ δεν σας θέλω σε χαλιά τους, γιατί θέλω να συνεχίσετε το Halloween. Παύρε, κοίτα να δεις. Παύρε, κοίτα να δεις τι εγωισμός υπάρχει και έξω. Μέγε capitalism. Πού είσαι. Ναι. Ναι, παιδιά, δεν είναι products οι BTS. Μην μπερδευόμαστε. Γιατί βγάζουν πολλά πράγματα. Ναι, merchandise, commercials. Κοίτα. Οι BTS είναι product. Τα μέλη ξεχωριστά δεν είναι product. Ναι, αυτό. Δηλαδή είναι λίγο εδώ είναι, πέρα είναι fine μια line. Λεπτή γραμμή. Είναι μια λεπτή γραμμή που καμιά φορά μπερδεύεται ο κόσμος. Και οι εταιρείες και όλα όσα συνεπάγονται. Εντάξει, κοίτα, βγήκε το και το KMCA, Korea Music Copyright Association, κυριολεκτικά και γύρισε και είπε ότι μήπως πλέον η χώρα θα πρέπει να σταματήσει να κάνει τόσο focus στο military service και να κάνει focus στο πώς θα προωθηθεί γενικά ο πολιτισμός. Το οποίο είναι λίγο... Είναι λίγο περίεργο γιατί η χώρα ως χώρα, εντάξει, μην πάμε σε πολιτικά, αλλά ναι. Είναι λίγο περίεργο. Είναι λίγο περίεργο, καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο υπάρχει στρατό στο mandatory 2-year service. Μην προηγούμαστε. Ναι. Δεν είναι όλα καλά. Όλες οι χώρες το έχουν αυτό. Μέχρι και εμείς το έχουμε. Αυτό. Τώρα το ποια idols μπορούν να κάνουν exceptions και όλα αυτά είναι μεγάλη συζήτηση. Είναι πολύ δύσκολη συζήτηση. Δεν μπορείς να βάλεις rules για το ποιος μπορεί και ποιος όχι. Ναι. Οπότε δεν ξέρουμε πώς θα πάει όλο αυτό το θέμα ακόμα. Έχουμε πει news δεν έχουν βγει ακόμα. Εντάξει, κοιτά, τα μόνα news που έχουν βγει μέχρι στιγμής είναι ότι μάλλον ο RM παντρεύεται. Καλά. Γέλιο έριξα με αυτό. Το διάβαζα κι εγώ τώρα πρόσφατα, παιδιά. Είναι αστείο, γιατί βγαίνει καταρχάς. Εγώ διάβασα πρώτα το άρθρο που λέει ότι βγήκε η εταιρεία να πει ότι μα δεν ισχύουν αυτά τα rumors. Και λέγω, ποια rumors? Δεν πρόλαβα να βγουν rumors ότι παντρεύεται. Ναι, έχει προκύψει αυτό. Κλασικά σε μια κοινότητα online, κάποιος βγήκε να πει. Ένας YouTuber, ναι. Ναι, ένας γνωστός μου που ξέρει την τάδε και τάδε είπε ότι εγώ παντρεύω με τον Αρέ. Ναι. Κοίτα, είναι λίγο, ξέρεις τι γίνεται, είναι δίκοπο μαχαίρι αυτή τη στιγμή για τους fans, γιατί το συγκεκριμένο channel το οποίο έβγαλε την ανακοίνωση και όλο αυτό, είχε μαντέψει σωστά παλιότερα για τον γάμο του Σότετζι. Είχε μαντέψει. Το ήξεραν. Οπότε πολλοί fans τώρα λένε ότι μα καλά θα πιστέψουμε τώρα το κάποιος είπε ότι μα σου του. Ναι, αλλά από την άλλη. Αλλά από την άλλη. Έχουν βγει αληθινά τα προηγούμενα. Για να δούμε. RM. Για να δούμε. Καλά, να σου πω. Υπάρχουν και κάποια prediction channels στο Twitter, μην ξεχνάς. τα οποία λένε ότι έχουν βρει μέχρι στιγμή, ξέρω εγώ, ότι η Jennie θα έκανε date on V. Ακόμα δεν έχει γίνει confirmed, δεν ξέρουμε αν ισχύει τέτοιο. Οι BTS θα μπαίνανε σε χαλιά τους, δηλαδή. Και έχουν βγει τώρα παντού και κάνουν κομπέρ ότι παιδιά έχουμε δει αυτά τα accounts που λένε αυτό στην τάδη ημερομηνία και γίνονται τώρα. Ρίση, δεν ξέρω, είναι πολλά περίεργα. Ποιος ρίχνει τα χαρτιά ρε παιδιά πίσω από τις κάμερες, τι γίνεται. Γιατί θυμάμαι ένα σκηνικό από το Fiesta που γυρίστηκε πρόσφατα που μιλάγανε για τα ξεχωριστά σπίτια και δωμάτια που έχουν ο καθένας πάρει μόνος του τώρα. Ναι. Και σχολίασαν, ο RM σχολίασε του Τζιν το προσωπικό έτσι σπίτι και δωμάτιο newlywed. Γύρισε ο Τζίμιν και λέει στην ατάκα αυτή του RM ότι
πόσο μπορούμε να κάνουμε air από αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή. Λες τα τεταφών. Ξέρετε μεταξύ σας και δεν λέτε και μας κρύβετε. Ο Τζίμιν σαν κλασικό ζυγός έπρεπε να το πετάξει εκεί πέρα. Έπρεπε να βάλει το fuel. Να μας βάλει φωτιές ήθελε. Ωραίος. Κοίτα, εντάξει, έχουν προσωπικές ζωές εννοείται. Το τι κάνουν ο καθένας δεν ξέρουμε. You never know μέχρι να βγει κάτι. Να πάμε σε αυτά που ξέρουμε βέβαια και να πούμε ότι ο V και ο ηθοποιός Park Bo-Gum θα κάνουν attend στο Celine's 2023 Menswear Collection στο show που θα γίνει Men's Paris Fashion Week και θα γίνει στη Γαλλία. Με Γαλλία, στη Γαλλία! Αυτό πραγματικά. Oh my god! Εντάξει, είναι guest, δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει σε αυτό το fashion Θα πάθουμε week. Πέντε κεφαλικά αυτό θα γίνει. Θα πάθουμε πέντε, καλά εννοείται. Yeah, αυτό, δε. Και μόνο θα είναι ο V εκεί και ο Park Bo-Gum και από ό,τι μάθαμε θα είναι και η Λίζα γιατί βγήκε ανακοίνωση ότι θα ταξιδέψουν μαζί όλοι με private jet προς Γαλλία. Αμήν. Εδώ πέφτει χρήμα, όχι αστεία. Πέφτει χρήμα, πραγματικά. Όχι αστεία. Εντάξει, εννοείται ότι θα δούμε πολύ υλικό σε Instagram και social media και πολλές φωτογραφίες από τα look που θα έχουν. Οποιοδήποτε έτσι connections θα γίνουν εκεί πέρα στο Fashion Week, το οποίο μπορεί να δούμε. Ποιος θα κοιτάει ποιον. Το πραγματικά. Και ποιος artist και καλλιτέχνης θα γνωρίσει άλλον. Ποιος θα κάτσει δίπλα σε ποιον. Πολλά μεγάλα ζητήματα. Εντάξει, κοίτα, μεγάλο ζήτημα εννοείται ότι είναι και το Busan World Expo του 2030. Α, αυτό εγώ γέλαγα πάρα πολύ, γιατί πραγματικά ήταν η φάση η hype, τύπου πώς μπορούμε να σώσουμε το χαϊά τους. Βάλ τους schedule κάποια χρόνια μετά. Ναι, βγάλ τους σε schedule μέχρι το 30, δεν βαριέσαι. Ας τους. Για να σας δείξουμε ότι οι BTS συνεχίζουν κανονικά, κλείσαμε schedule για το 2030. Πραγματικά είναι ένα strategic partnership του Busan με τη hype για promotion στα οποία θα γίνουν. Ακριβώς δεν ξέρουμε τι θα είναι. Να πούμε βέβαια ότι ξέρουμε για το 2023 θα γίνει ένα gathering έτσι μεγάλα ονόματα από διάφορες χώρες και θα είναι για την προώθηση του Busan και οι BTS θα συνεισφέρουν ως guides για όσους θα κάνουν έτσι visit το Busan και όλο. Σοβαρά τι τώρα. Τι θα περιλαμβάνει τέλος πάντων. Tour guide, θα τους βλέπουμε θα είναι με συμβούλα. Πραγματικά, ambassadors κανονικά του Busan. Εντάξει, τώρα θα είναι κάποιο performance, θα είναι έτσι κάποια ομιλία και κάποιο speech που θα κάνουν. Θα το δούμε αυτό πώς θα πάει, είπαμε. Είναι κάτι για να καθησυχάσουν τους fans. Εντάξει, είναι αστείο. Είναι λίγο περίεργο. Εμένα μου αρέσει βέβαια, γιατί όντως είναι έτσι ένα κοινό schedule, οπότε λες ότι, okay, εντάξει, όλα καλά. Έλα, Μαρξτίνα. Εντάξει. Τι όλα καλά που τους βάζουν να κάνουν τους tour guide μόνο και μόνο για να δείξουν στους μετόχους ότι η BTS είναι μαζί. Έλα, δηλαδή, εντάξει, ξεφτύλα. Όπω, είναι λίγο αστείο ρε γαμότο. Είναι πολύ αστείο ρε γαμότο. Τέλος πάντων, να συνεχίσουμε σε μια άλλη μεγάλη εταιρεία, η οποία μάλλον δεν πρόκειται να σταματήσει από το να βγάζει metaverse ιδέες και να παίρνει τα λεφτά του κόσμου. Και δεν λέμε άλλη για την SM. Και τώρα το announcement για το Kwanya Club. Ρε παιδιά, έχω χάσει την μπάλα. Δεν πειράζει. Δεν ξέρω αν απλά είμαι boomer και έχω χάσει την μπάλα, γιατί υπάρχουν τόσες πλατφόρμες και τόσα. Τι είναι το universe, τι είναι το bubble, τι είναι όλες αυτές οι πλατφόρμες με τα connections με τα idols. Εμείς δεν το είχαμε αυτό. Ήμασταν πολύ πιο χαλαροί. Οπότε χάνουμε λίγο την μπάλα κάθε φορά με καινούργια νέα. Τώρα η SM λοιπόν γυρνάει και λέει ότι εμείς θα βγάλουμε ένα δικό μας, μόνο για τους δικούς μας artist της SM. Θα περιλαμβάνει τι Gangta, τι BoA, τι NCT, είναι μέσα στην SM. Θα είναι τα πάντα όλα. Θα είναι μάλιστα δύο βερσιόν. Η beta βερσιόν, το οποίο θα είναι προσιτή προς όλους από ό,τι έχω καταλάβει. Και θα είναι και η A version, η οποία θα είναι με payment membership, τα οποία θα σου έχει κάποια έξτρα δάκια. Φαντάζομαι ότι δεν ξέρουμε ακόμα τι θα είναι και τι θα περιλαμβάνει ως το extra membership. Αναμένεται να ξεκινήσει, θα ξεκινήσει λίγο σταδιακά και θα συνεχίσει ως full έτσι αρχή από Σεπτέμβρη από ό,τι έχουν ανακοινώσει. Λογικά θα το βγάλουν να το τεστάρουν για bugs αυτό. Και πώς λειτουργεί η πλατφόρμα. Λογικό. Okay. Εντάξει, ξέρεις τι με προβληματίζεται, ότι τι άλλο μπορείς να προσφέρεις στους fans. Τι παραπάνω connection, έχεις V-Live, έχεις το Bubble, έχεις όλα αυτά. Ναι, αλλά το V-Live ας πούμε και το Bubble είναι δύο ξεχωριστές εταιρείες. Εδώ η SM, η γυναίκα σου λέει θα βγάλω μια δικιά μου, δεν με νοιάζει. Όπως και η JYP έχει βγάλει ένα δικό της. Ναι. Το οποίο έχει μόνο μέσα δικούς καλλιτέχνες που είναι
σαν το Bubble. Εσύ, ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα, ότι λυπάμαι τα idols παλιά. Όχι, λυπάμαι εμάς, λυπάμαι τους φαν, οι οποίοι για να ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο group πλέον δεν θα είναι σε ένα platform, θα πρέπει να μπουν σε 600. Α, ισχύει αυτό, ναι. Κακά τα ψέματα πλέον δεν θα ξέρεις από πού να παρακολουθήσεις πλέον. Το κοινό σου ποιο είναι, τι Nagers, οι Nagers τι λεφτά έχουν. Καλά, ναι. Τα έχουν. Τέλος πάντων. Σκέψου λίγο και το idol ως idol. Παλιά το μόνο που είχε να κάνει ήταν promotion στα music shows, άντε κανένα live concert, άντε κανένα fan meeting και γεια σας. Τώρα ξαφνικά πρέπει να μπαίνει στα V-Live, να κάνει solo promotion, είτε με το group του. Να μπαίνει μετά στο Bubble να στέλνει μηνύματα για να μην ξεχνιόμαστε. Γιατί για να έχουμε να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, πέρας. Ένα idol πόσα πρέπει να έχει στο μυαλό του και σε πόσα πράγματα πρέπει να έχει content, τι Instagram, τι YouTube. Εφόσον τι όλα έχουν γίνει online, είναι αναμενόμενο να γίνει αυτό, συγγνώμη. Ναι, αλλά παρά είναι το θεωρώ. Ότι είναι overwhelming, επειδή όλοι εμείς έχουμε κανονικές ζωές και δεν είμαστε online όλη την ημέρα, να το θεωρήσω normal. Με τρομάζει όλη αυτή. Δεν ξέρω, η εξέλιξη. Ναι, όλη αυτή η εξέλιξη. Έγινε απλά πολύ μεγάλο content. Τι που ηρεμήστε, μία μέρα να χάσεις, το έχεις χάσει όλο. Ναι, όπω. Όπως τώρα που αναφέραμε να το χάσεις όλο. Πραγματικά, δεν υπάρχει. Χάνει η Blackberry Creative την Τσου. Δεν τη χάνει. Τη χάνουν η Λούνα. Δεν τη χάνουν. Μιλάμε, έχει γίνει τέτοιο σκηνικό με όλο αυτό το ζήτημα. Και εγώ θα κατηγορήσω ξεκάθαρα την εταιρεία, η οποία δεν τα λέει πολύ σωστά έτσι πώς είναι τα πράγματα, θα πω. Γιατί βγαίνουν ανακοινώσεις ότι έχει κάνει filed για legal termination η Τσου, το γνωστό member από τη Λούνα. Το πιο γνωστό member τη Λούνα, OK, ναι. Έχουν θέματα μεταξύ του. Γιατί μετά κάνει και lawsuit η εταιρεία, η BlackBerry, ότι δεν θα έχει το trademark όνομα Τσου άμα οτιδήποτε γίνει μελλοντικά. Έχει τη Τσου να συμμετέχει στα promotion τώρα του Summer Comeback που κάνανε ως group Flip That, αλλά ξέρεις ότι δεν θα συμμετέχει στο tour που θα γίνει από τη Λούνα. Είσαι λίγο χωτισμένος και λες τι ακριβώς γίνεται με το συγκεκριμένο member με την εταιρεία αυτή. Γιατί βγαίνουν speculations από netizens ότι θα φύγει από την εταιρεία για να κάνει new contract με άλλο label, το οποίο BY4M Studio, δεν ξέρω καν τι είναι αυτό, whatever. Ναι, ναι, ναι. Αργότερα βγαίνει fan site της Τσου να κατηγορήσει την εταιρεία που είναι τώρα το ότι δεν τη μεταχειρίζονται σωστά και όπως τα υπόλοιπα member των Λούνα, γιατί λέει την αφήνουν σε solo schedule να πηγαίνει, έρχεται μεταξύ μόνη της και να κουβαλάει βαλίτσες, ναι, ναι, ναι. Χωρίς καν manager να την προσέχει, τίποτα. Λογικά και... εφόσον έκανες file loss, ούτε θα σε έχουμε εμείς, εφόσον δεν θες να είσαι στην εταιρεία, δεν σε έχουμε κάτω την εταιρεία. Βρες δικό σου στη λίστα, βρες δικό σου μέσο, ναι, και έλα απλά στα schedule. Πώς γίνεται να είσαι όμως στο comeback του group, δηλαδή είναι λίγο όλο περίεργο. Και να πούμε τώρα ότι βγήκε μετά η εταιρεία σε πρόσφατα νέα που έχουμε, να πει ότι θα πάρει legal actions against σε όσους έχουν πει false rumors. Αλλά ποιο είναι false rumors, ρε εσύ, όταν μου βγαίνει το fan site με αποδείξεις και φωτογραφίες ότι έχεις παρατήσει το member να πηγαίνει έρχεται όπως να είναι και γενικά τα χρησιμοποιείς όπου σε βολεύει, είτε είναι kingdom, είτε είναι στο comeback, αλλά όχι σε tour και οτιδήποτε. Γενικά έχει να γίνει ένα χαμούλη. Και δεν βγαίνει η εταιρεία να δώσει ένα ξεκαθάρισμα. Εγώ εκεί συνεχίζομαι. Βασικά, να σου πω γι' αυτό που είπες για το kingdom και για το tour. Στο tour δεν μπορούν να έχουν μαζί την Τσου για την έξτρα έξοδο. Δεν θα τα βάλει από την τσέπη της. Ενώ στο kingdom μπορούσε να τα βάλει από την τσέπη της να πηγαίνω έρθει, ξέρω εγώ, να πάει στο filming studio ή οτιδήποτε. Είναι περίεργη η κατάσταση που έχουν δημιουργήσει και δεν ξέρω πώς και η ίδια θα θελήσει να συνεχίσει τα promotion άμα η κατάσταση έχει φτάσει και που έχει φτάσει. Ένα θεός ξέρει. Γενικά πάλι δεν ξέρουμε τι γίνεται με την Τσου. Ναι, και δεν βγαίνει η εταιρεία να δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τα έξω. Δεν του συμφέρει. Δεν του συμφέρει και να πούμε ότι το μόνο που ξέρουμε και μόνο θετικό είναι ότι θα έχουμε την Τσου σε ένα collaboration song με τον BI, τον Lullaby, το οποίο θα γίνει σαν special project από την Dingo, που το οποίο είναι γνωστό channel και στο YouTube που μπορεί να παρακολουθήσει ο κόσμος. Αυτό, μόνο αυτό ξέρουμε. Ναι, είναι όλα τα χάλια και ένα καλό. Και ένα καλό, ναι. Και ένα καλό. Πώς γίνεται αυτό κάθε φορά. Πραγματικά. Κρίμα, παιδιά, κρίμα. Όλο αυτό θυμίζει πάρα πολύ second gen καταστάσεις, εταιρεία, ναι, με idol. Ακριβώς αυτό θα έλεγα τώρα, γιατί η εταιρεία... Έχουμε ζήσει, παιδιά, είναι... έχουμε ζήσει και σε άλλα groups εμείς. Ναι, το χειρίζεται σωστά, θα έλεγα αυτό. Και είναι κρίμα. Για το group, για την ίδια, την Τσου. Ένας θεός ξέρει τι μπορεί να έχει γίνει, βέβαια, έτσι. Τι μπορεί να έχει γίνει και τι θα δούμε. Μπορεί εκείνη να κάνει βλακεία, μπορεί να, ναι, τις παίζουν παιχνίδια ότι εσύ θέλεις να φύγεις από τώρα, φύγει. Ναι, σίγουρα κάτι υπάρχει από πίσω, αυτό το μόνο σίγουρο. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνεται. Τώρα βέβαια που είπαμε για φύγε. Ναι. Θυμάστε όταν οι έξω έκαναν debut και είχαν μέσα παραπάνω members από ό,τι είναι τώρα.
αυτό το μόνο σίγουρο. Έστω. Λοιπόν, δεν λέμε άλλον για τον Chris Wu. Former leader, μάλιστα. Καλά, τέλος πάντων. Ναι. Τέλος πάντων. Ο οποίος είχε βρεθεί για rape accusations. Κίνα. Ναι. Για μάλιστα μικρή ηλικία κιόλα. Ελενήλικη ήταν. Ναι. Hello, ανήλικη. Το θέμα είναι ότι επειδή μιλάμε για Κίνα, καταρχά να πούμε ότι δεν έχουμε πολλέ πληροφορίε. Η Κίνα δεν αστείευεται, δεύτερον. Δεν αστείευεται, δηλαδή από τη στιγμή που βγήκε το ότι τον έχουν πάρει τον πολίτη. Ναι, μάλλον. Μάλλον κάπου κρατείται σε φυλακή μέχρι να γίνει το δικαστήριο οτιδήποτε. Αλλά αυτό είναι το θέμα. Είναι Κίνα. Δεν έχει βγει παρά έξω τίποτα. Τίποτα. Δεν γνωρίζει τίποτα. Ξέρουμε μόνο το ότι και έκανε κάποιοι λέγανε ότι δεν ισχύει τίποτα από αυτά και απλά τον χρησιμοποίησαν και ήταν όλα ψέματα. Ότι κάποια τον κατηγόρησε γιατί κάτι είχε εναντίον του, whatever. Okay. Αλλά δεν ξέρω. Ξέρεις τι, είναι weird ότι ενώ... Λες ρε παιδί μου ότι κάποια θέλει να τον κατηγορήσει για κάτι. Αν αυτός ήταν καθαρός, η χώρα δεν θα τον κουκούλωνε. Κουκούλωνε πραγματικά. Είχε χαθεί από προσώπου γης. Οπότε ναι, φαντάζομαι. Έτσι στην Κίνα. Αυτό. Φαντάζομαι ότι κάτι θα έχουν βρει για να τον κρατάνε τόσο καιρό. Αλλιώς τον είχαν αφήσει ελεύθερο, παιδιά. Μην μπερδευόμαστε. Ναι. Κίνα δεν αστείευεται με τέτοια. Καθόλου. Κατά λάθος να έχουν βρει τύπου σε ακυρώνουν από παντού. Ισχύει. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει τώρα όλο αυτό το sentence με τον Chris. Θα βγουν ανακοινώσεις μακάρι, φαντάζομαι. Φαντάζομαι, ναι. Εντάξει, οκ. Δεν ξέρεις με τι. Καλά, έχει εξαφανιστεί ο Chris εδώ και κάτι χρόνια. Είναι εγώ καιρό, θα πω. Ναι. Είναι νομίζω το 19. Μα αυτό είναι το περίεργο. Υποτίθεται ότι είναι σε φυλακή. Δηλαδή αυτό που υποτίθεται είναι στη φυλάκιση τώρα. Ναι, αλλά δεν έχει βγει ακόμα final πόρισμα. Ναι, μα, πώς γίνεται, μα αυτό λέω, πώς γίνεται. Δεν στέκει εκεί. Πού τον κρατάτε ακριβώς και υποτίθεται ότι είναι στη φυλακή και δεν έχει βγει ακόμα τελικό πόρισμα. Και τώρα υποτίθεται θα βγει. Τι να πω, και μάλλον θα είναι 10 χρόνια. Είναι δηλαδή λίγο περίεργα. Μπορεί εμείς να έχουμε χάσει ίσως κάποιο επεισόδιο και να μην. Μπορεί. Ναι. Μπορεί, όλα τα έχω πιθανά. Ναι, πραγματικά. Μπορεί. Ας πάμε σε κάτι πιο έτσι ευχάριστο, να φύγουμε από αυτό το κλίμα το βαρύ και να πάμε στους SF9 οι οποίοι θα κάνουν comeback. Βέβαια το αρνητικό. Ποιο είναι το ευχάριστο. Υπάρχει αρνητικό κομμάτι να πούμε γιατί ο Ρόγουν δεν θα συμμετέχει γιατί έχει βαρύ schedule, official από την εταιρεία βέβαια. Βαρύ schedule πρόγραμμα με τα drama που συμμετέχει τώρα συνέχεια. Με δύο members τα οποία πήγανε πρόσφατο στρατό, τον leader και τον Insong. Οπότε ναι, είμαστε λίγο μειωμένοι. Πόσα άτομα, 6 θα είναι στο comeback. 6, αλλά ξέρεις ποιο είναι το περίεργο. Mm. Ότι μέσα στο line-up που θα κάνει comeback είναι και ο Τσάνι. Τι δικαιολογία έχεις. Δεν έχεις. Ξέρεις τι γίνεται. Άμα βγάλεις τον Ρόγουν, δεν μπορείς να βγάλεις και τον Τσάνι μαζί, γιατί είναι από τα γνωστά members. Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά εδώ μιλάμε ότι ο Τσάνι και ο Ρόγουν είναι οι και καλά ultimate actors από τους SF9. Ναι, αλλά άλλο και ενώ μου λες ότι αυτός έχει schedule, ο Τσάνι ξαφνικά τον πετάξανε. Τι που κάνει και ένα comeback τώρα, εσύ δεν μιλάς, δεν λαλάς. Ο Τσάνι, από ό,τι έχω δει τώρα, πρόσφατα μου βγήκε έτσι teaser από ένα web drama. Άρα έχει δουλειά! Είναι και αυτός και ο Hee Young. Μαζί παίζουν. Α, αλλά πάει. Θεωρώ ότι είναι mini drama αυτά. Δεν είναι το ίδιο όπως το Tomorrow που έκανε τώρα πρόσφατα, το οποίο είναι full drama, 16 επεισόδια με περισσότερα έτσι, γυρίσματα, ίσως. Ναι. Βέβαια να πω εγώ την προσωπική μου άποψη ότι και στο τελευταίο δεν τον είχα δει έτσι full on σε energy, το τελευταίο που κάνανε, ούτε σε αυτό ούτε στο Kingdom, στο οποίο στα περισσότερα δεν συμμετείχε ούτε εκεί πάλι για schedule θέματα. Εντάξει, κοίτα, θεωρώ. Free promo, παιδιά, free promo. Γίνεται η FNC Entertainment, η οποία είναι η εταιρεία τους, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη δεδομένη στιγμή για να βγάλουν χρήματα από τον Ρόγουν θα το βγάλουν ας τον έχουν σαν ηθοποιό. Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Δηλαδή τους φέρνει χρήματα από εκεί αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ. Τώρα, αν τυχόν δεν προλαβαίνει να είναι και σε schedule για το comeback, εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά για την εταιρεία είναι σε φάση ότι. Α, oh well. Ναι, oh well. Θα το θυσιάσω για να τον έχω σε κάποιο τρόπο. Έχω άλλους τόσους, ναι. Oh well. Κοίτα, θα είναι η πρώτη φορά που θα δούμε βέβαια τους SF9 με τόσα λίγα άτομα, παιδιά. Πάντα γενικά σαν group ήταν πάντα όλοι. Ο ύφος τους να μην αλλάξει, μπορούν να κάνουν ακριβώς το ίδιο. Δεν και τους να μην τους μετονομάσουν σε unit. Γιατί το έχω αυτό λίγο φοβία. Δεν νομίζω. Αφού, κοίτα, καταρχάς είναι όλο το group, δεν είναι κάποιο unit. Άλλο το ότι είναι στρατό και άλλο. Μπορεί να γίνει όσο σου πούνε ότι δεν με νοιάζει, εγώ το κάνω unit. Όχι. Θέλω να πιστεύω πως δεν θα δούμε κάτι. Για το ύφος δεν τους φοβάμαι τόσο, γιατί είναι SF9 πάντα. Δεν ξέρω. Μιλές SF9 και ύφος, γιατί τώρα φτιάξανε. Από το TikTok και μετά.
Μίλε σε Σεφνάιν και η Φω. Είναι μέσω Τέγιονγκ, δεν φοβάμαι τίποτα. Αχ, αυτό θα μα σώσει. Αυτό θα μα σώσει για άλλη μια φορά, ξεκάθαρα. Αυτό θα μα σώσει, αυτό. Βέβαια, να πούμε για κάτι άλλο τώρα που δεν σώζεται με τίποτα. Αχ, το τελευταίο νιουζ για σήμερα, παιδιά. Έτσι, τέλειο. Ανακοινώνεται πολύ ωραία, πολύ καλά στην τελευταία εκπομπή που έβγαλε το Σότεβιου με την Τζέσι και το επεισόδιο του Σάι ότι θα πάρει ένα hiatus η Τζέσι. Ναι. Και όλο το show. Έτσι το κλείσανε ότι ήταν ένας κύκλος που κλείνει και ελπίζουμε κάποια στιγμή να σας ξαναδούμε. Ήταν πολύ ωραίος κύκλος. Κράτησε από το 20 μέχρι το 22 με πάρα πολλά επεισόδια και με καλεσμένους ηθοποιούς. Πάρα πολύ ωραίο variety. Πάρα πολύ. Ήταν ευχάριστο, θεωρώ, για τους internationals πάρα πολύ. Όχι μόνο αυτό. Ήταν και κάτι διαφορετικό από το κλασικό το Korean variety. Ισχύει. Έβλεπες λίγο μία μίξη των πολιτισμών. Γιατί και η Jace έχει μεγαλώσει Αμερική. Ναι. Οπότε έβλεπες τον πολιτισμό, το πώς πρέπει οι Κορεάτες να πάνε στο entertainment εκεί και να είναι λίγο προσεγμένοι. Ήταν πιο open-minded show, λίγο πιο free και ελεύθερο. Και σε αυτό έφταιγε, θεωρώ, ξεκάθαρα η Τζέσι με το χαρακτήρα και την προσωπικότητα που έχει. Ναι. Οπότε έρχονται τα news τώρα που βγήκανε πρόσφατα, το ότι ο επόμενος host για το show θα είναι η Sunmi. Όχι, παιδιά. Γνωστή σε όλους μας Sunmi. Όχι, παιδιά. Όχι. Δεν μπορώ να τη φανταστώ. Θεωρώ ότι το Sotterview θα αλλάξει πολύ το κλίμα και το ύφος άμα το παρουσιάσει η Sunmi. Δεν το λέω ως αρνητικό. Η Sunmi την αγαπάω, τη Sunmi, αν μη τι άλλο. Τη θεωρώ απίστευτη σε όλο καλλιτέχνη. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ταιριάξει στο Sotterview. Γιατί δεν θα έχει το ίδιο ύφος. Δεν θα έχει το ίδιο ύφος. Δηλαδή, απλά άλλο ένα Korean variety show. Αυτό. Congrats. Θα πρέπει να ξέρουμε το ότι δεν θα είναι το ίδιο που θα ήταν με τη Jessie. Το vibe λογικά σε κάτι διαφορετικό. Θα πάμε. Εντάξει, κρίμα από τη μία, να το πούμε κι αυτό. Γιατί θα ήθελα, ξέρω εγώ, αν δεν είχε βγει ανακοίνωση για καινούριο MC, θα ήθελα να περιμένω το Sotterview να έχει μόνο την Jessie. Ναι, και εγώ το έχω συνδέσει. Αυτό. Το ότι τη συνδέσαμε με το Sotterview. Η μόνη άλλη καλλιτέχνη την οποία θα μπορούσα να φανταστώ και θα έβαζα εγώ με μερότα στη θέση της Sunmi είναι η Yeonji. Η οποία είναι rapper, έχει βγει από Survivor Show. Ναι. Θεωρώ ότι είναι το κατάλληλο άτομο. Okay. Έχει το κατάλληλο χιούμορ και έτσι χαρακτήρα για να κάνει αυτό το τσιμ. Πιο χιουμοριστικό vibe με κάποιο group καλεσμένων, καλλιτέχνη, οτιδήποτε. Αλλά το βλέπω. Έχει, ξέρεις τι, έχει και το δικό της, το οποίο είναι τέλειο. Σε ένα επί ένα δωματιάκι της Κορέας, κλασικό δωμάτιο σπίτι. Έχει δικά της και στο YouTube channel, έχει δικά της σίγουρα. Αλλά αυτήν θα μπορούσα να τη δω άνετα, η αλήθεια είναι. Κοίτα, αυτό βέβαια δεν έχει να λέει το ότι, εντάξει, τώρα δεν το έχουμε δει κιόλας. Θα περιμένω πρώτα να δω τη Sunmi στο πρώτο επεισόδιο και στα επεισόδια που θα βγάλει. Καλά, κρατάω πολύ μικρό καλάθι. Αυτό θα βγουν λογικά τέλη Ιουλίου. Να δω πώς θα πάει. Γενικά, ξαναλέω, την αγαπά πάρα πολύ. Την είδα πρόσφατα σε ένα επεισόδιο. Δεν θυμάμαι με τι ήταν, collaboration το Cosmopolitan ή κάπου. Ήταν σε interview με τα δύο αδέρφια της. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο, είχε πλάκα. Οπότε, κοίτα, να το πάμε και λίγο διαφορετικά. Να το πάμε σε. Θα δούμε για πρώτη φορά κάπως έτσι τη Sunmi. Δεν την έχουμε δει να πάρει τέτοιο ρόλο ως host σε show. Όχι, δεν το έχουμε Οπότε, δει. Οπότε ίσως να είναι και κάτι. Να είμαστε open-minded ότι μπορεί να είναι κάτι που θα μας αρέσει στο τέλος. Μακάρι. Αυτά λοιπόν. Τα αφήσαμε σε έτσι σε αυτή τη νότα το επεισόδιο αυτό. Πολύ χαλαρή νότα. Είχαμε βέβαια τα θετικά, τα αρνητικά μας. Είχαμε τα πάντα, ναι, είπαμε. Είναι μεγάλη γκάμα. Να πούμε ότι ο Ιούλιος μπροστά μας έχει πολλά να μας φέρει. Έχουμε πολλά να δούμε. Comebacks, shows. Χαμός θα γίνει. Αλλά έχουμε να δούμε και show από κοντά. Το K-Pop World Festival στις 9 Ιουλίου. Παιδιά, εννοείται, μην ξεχνιόμαστε. Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί πέρα. Εννοείται ότι θα είμαστε εκεί. Εννοείται πως θα είμαστε εκεί. Να δώσουμε support στα άτομα και στα group τα οποία θα έρθουν να διαγωνιστούν. Και μακάρι επιτέλους, δηλαδή μετά από 2 χρόνια θα σας δούμε όλους από κοντά. Είναι σοκαριστικό αυτό το πράγμα. Μικρός ο χώρος, αλλά δεν πειράζει, το παλέψουμε. Θα το παλέψουμε, παιδιά, με ό,τι μέσα έχουμε τώρα. Όπως γίνει. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε για ακόμη μία φορά, είτε στο Spotify είτε στο YouTube. Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Yes. Γεια σας. Θα τα πούμε, bye.